Ο σύλλογος Λέοντες Νέας Μήνης είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που εξασκεί το άθλημα του καράτε. Είναι ουσιαστικά ένας οικογενειακός σύλλογος. Είμαστε μια καλή ομάδα, είμαστε ένα ενεργό σύνολο της κοινωνίας, ο δάσκαλος, οι μαθητές, οι γονείς, και πέρα από την εξάσκηση του αθλήματος του καράτε έχουμε αγώνες, εκδηλώσεις, γενικά να το ευχαριστιόμαστε στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Το Wadoru είναι ένα από τα τέσσερα παραδοσιακά στυλ καράτε και μάλιστα το πρώτο που γεννήθηκε αμιγώς στην Ιαπωνία. Ιδρυτής του είναι ο Χιρονόρι Ότσουκα, ο οποίος ήταν μαθητής του Φουνακόση, αλλά ήταν και ήδη μεγάλος δάσκαλος του Jiu-Jitsu. Το Wadoru διδάσκεται στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70, τα χρόνια στυλ, ένα ορθολογικό στυλ, δεν έχει πολύ μεγάλες τάσεις, είναι ταχύ και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην εκμετάλλευση της ισχύως του αντιπάλου και όχι μόνο στην καταβολή ιδιαίτερης δύναμης από μέρος του ανθρώπου που το εφαρμόζει. Τι σ' αρέσει πιο πολύ όταν έρχεσαι και κάνεις προπόνηση καράτε? Τα κάτα. Τι είναι τα κάτα? Τεχνικές που κάνουμε. Νιώθεις πιο δυνατός τώρα που κάνεις καράτε? Ναι. Σπυρό, εσύ πόσα χρόνια κάνεις καράτε? 3 χρόνια. Και πόσο χρονών είσαι? 11. Στα αγόρια στο σχολείο, τι σου λένε που κάνεις προπόνηση καράτε? Πώς είναι, γιατί οι περισσότεροι θέλουν να γραφτούν κι αυτοί. Είναι δύσκολη η προπόνηση? Εμένα δεν μου φαίνεται πολύ δύσκολη, αλλά δεν ξέρω για άλλους. Και τι κερδίζεις που έρχεσαι στη σχολή Λέοντες για το καράτε? Κερδίζω ότι θα γίνω καλύτερη στο καράτε και ότι μ' αρέσει ότι το καράτε και γι' αυτό έρχομαι και περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο. Μπορούν οι περισσότεροι άνθρωποι, βεβαίως με διαφορετικές πλευρές του αθλήματος. Ένας μεγαλύτερος άνθρωπος δεν θα κάνει πρωταθλητισμό συνήθως ή δεν τον ενδιαφέρει επίσης πολύ συχνά να κάνει πρωταθλητισμό. Μπορεί όμως να μοιηθεί στην τέχνη του καράτε και ανάλογα με το πόσο καιρό θα διαθέσει, με πόση θέρμη θα ασκηθεί, νομίζω ότι μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα και να εμβαθύνει σιγά σιγά στην άσκηση. Είναι κάτι που παίρνει χρόνο πάντως. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται να μάθει την τέχνη, να μάθει μια τέχνη, να ακολουθήσει ένα δρόμο, ο οποίος είναι και δρόμος αυτοανάπτυξης. Θα χρειαστεί χρόνος. Μια φορά με είχαν ρωτήσει αν σε 2-3-4 χρόνια μαθαίνει κάποιος καράτε. Δεν μαθαίνει. Δεν υπάρχει ένα τέλος στη γνώση του καράτε, όπως δείχνει εξάλλου και το γεγονός ότι έχουμε μεγάλους δασκάλους και στη χώρα μας και στο εξωτερικό, οι οποίοι διδάσκουν όλους μας από το πιο νέο στο καράτε μέχρι το πιο παλιό. Είναι άσκηση για να αποκτήσουμε ταχύτητα στο καράτε. Στο καράτε μας χρειάζεται ταχύτητα. Να έχουμε έκρηξη. Οι τεχνικές του καράτε θέλουν έκρηξη. Είναι όπως τα 100 μέτρα που βλέπουμε στο τρέξιμο στο σπριντ. Κάντε στο κέντρο στον τότζο ένα κυκλάκι κάτω ο κλαδό. Πάμε. Στο κέντρο. Μεγάλο κύκλο. Λίγο πίσω. Ποιος την ξέρει την άσκηση? Όλοι την ξέρετε. Ήδη την ξέρεις. Πήγαινε κάτι πίσω. Πιο μεγάλο κύκλο. Θέλω σπριντ. Πάμε. Κανονικό το περπάτημα. Χωρίς γεμάτια.
Πάμε, τρέχεις, 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 θα το πιάσεις, τρέχεις. Σπριντ, σπριντ, πιάσουμε, 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 πιάσουμε. Πρέπει να τρέξεις γρήγορα, να το πιάσεις, πάντα. Πάμε, 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 πάμε. Βαγγέλη, ο δάσκαλος δεν είναι φιλάτη. Ξανά τα πριν. Τρέχεις, κανονικά. Πάμε, πάμε. Τρέχεις, 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 τρέχεις. Φυσικά το καράτε είναι μια εξάσκηση ψυχοσωματική. Είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες νους υγιείς, εν σώματι υγιεί. Το παιδί εντάσσεται σε μια κοινωνική ομάδα, μαθαίνει να συγκεντρώνεται, πέρα από την αυτοάμυνα που είναι πολύ σημαντική στις μέρες μας, μαθαίνει να συγκεντρώνεται, μαθαίνει να πειθαρχεί και μαθαίνει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ότι πρέπει να εργάζεται, να δουλεύει και να γυμνάζεται. Είναι ένα... Για μας ο δασκάλος είναι ένας τρόπος ζωής. Thank you.